Καλημέρα! Ουάου, κανείς δεν με βλέπει ακόμα. Καλημέρα. 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 Καλημέρα! 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 Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πώς είστε, είστε καλά? Ελπίζω να ανοίγω από κάτω την ψωμιέρα για να δω αν έχει τίποτα μέσα. Είναι εντελώς άδεια. Το μόνο που έχω είναι ένα Panadol. Ωραίο το Panadol, το έξτρα. Πάρ' τη διαφήμιση. 1-0. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα φτιάξουμε μια φανταστική συνταγή, μια μιλόπιτα που δεν χρειάζεται μίξερ, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί, δεν έχει ζωικά λιπαρά, είναι νηστίσιμη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν την πουλάω σαν νηστίσιμη, την πουλάω σαν κανονική μιλόπιτα, γιατί είναι συγκλονιστική μιλόπιτα, απλά τυχαίνει να είναι και νηστίσιμη. Για αυτούς που θέλουν να κάνουν ένα ωραίο γλυκάκι για αυτές τις ημέρες. Να σας πω ότι σήμερα παραδοσιακά βάφουμε τα βουλάκια μας. Σήμερα σταυρώνει το Χριστούλης. Οπότε και εσείς πρέπει να βάψετε τα αυγά. Αυτό εδώ πρέπει να μείνει εδώ, δεν μπορεί να πάει εδώ. Για να δούμε. Μπορείς να κάτσεις εδώ, σε παρακαλώ. Μα κάτσε εδώ, σε παρακαλώ. Μα να κάνει μια μπουκλα ανάποδη, δεν μπορώ να την καταλάβω. Θες να κάτσεις εκεί? Λοιπόν, θα σ' αφήσω εκεί. Εντάξει, σαν στόχος. Τώρα μπορώ να στοχεύσω ό,τι θέλω. Κοιτάξτε. Οπ, ωραίος. Λοιπόν. Κάτσε βρε, ίσια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ξαναλέω, κάνουμε σήμερα μια συγκλονιστική μιλόπιτα, δεν υπάρχει. Θα σας δείξω πώς με ένα μπολ μπορείτε να κάνετε την πιο μοναδική μιλόπιτα ever. Δεν έχει ζυμάρια, ψησίματα, το ένα τ' άλλο, ετοιμάζουμε κατευθείαν. Τη μιλόπιτα τη ρίχνουμε μέσα στο φούρνο σε 40 λεπτά και θα είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται προψησίματα, ζύμη για τάρτες και όλα τα υπόλοιπα. Είναι καταπληκτική. Έχω δει ότι η μισή Ελλάδα έχει φτιάξει τα τσουρέκια. Η άλλη μισή έχει φτιάξει τα κουλούρια Θεσσαλονίκης και τα, πώς το λένε, και τα μπισκοτάκια μας, τα πασχαλινά. Γενικά φτιάξτε πάρα πολλές συνταγές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω με το που τελειώσει όλη αυτή η κρίση, οι εταιρείες με τα άλευρα να μου δώσουν κάποιο ποσοστό από τα κέρδη τους, γιατί νομίζω ότι συνέβαλα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να τα ακούν οι εταιρείες αυτό. Αλλά εντάξει, νιώθω κι εγώ πολύ περήφανος, γιατί μπήκατε σε διαδικασία να φτιάξετε τσουρέκι που δεν είναι τίποτα. Αρκεί να δείτε το live μου πριν από λίγες μέρες, έχω δώσει όλα τα μυστικά, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει κανείς. Καλημέρα στα Ματίνα Αμιάδου, καλημέρα Αναστασία Γιακουμάκη, Ισμήνη Παπαδάκη, Μαρίνα Λιβιτσάνου, Φόφη Στάμι. Καλημέρα Λαμπριγκάκη, καλημέρα Εβίνα Κουκού, καλημέρα Νίτσα Αναστασίου, καλημέρα Κορίνα Μουστάκη, καλημέρα Ελληνάκοστ 7, Μαρία Χατζηχρίστου, είσαι καταπληκτικός, εσείς είστε καταπληκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη και ελπίζω πραγματικά με τον τρόπο μου αυτές τις μέρες να σας έχω κάνει και εγώ τη ζωή εύκολη, γιατί ήθελα να σας κάνω τη ζωή εύκολη, για να μπορέσετε να φτιάξετε πολύ ωραίες συνταγές και να μην σας λείψει τίποτα. Θεωρώ ότι πραγματικά τις ημέρες της καραντίνας όλοι γίναμε λίγο πολύ μάγειρες και αυτό είναι που μου αρέσει και ελπίζω να κρατήσει και μετά. Ελπίζω να καταλάβετε την αξία του να φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Δηλαδή τα ντόνατς που φτιάξετε όλοι είναι συγκλονιστικά. Οι κρέπες, οι πίτσες, τα μπέργκερς, τα πιτόγυρα, τα τσουρέκια. Είδατε τελικά ότι όλα αυτά που μια ζωή πιστεύατε ότι είναι δύσκολα τελικά είναι πάρα πολύ εύκολα για να τα φτιάξετε μόνοι σας. Οπότε το μαλλίδι θα αφήσω έτσι, σας το λέω, μην κοροϊδεύετε. Δεν πρόκειται να τα αλλάξω. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε σε διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι και μετά από όλη αυτή τη φάση θα συνεχίσετε να κάνετε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και άλλα πολλά. Εν τω μεταξύ, όλες αυτές τις συνταγές που κάνω υπάρχουν στο YouTube κανάλι μας χρόνια τώρα. Και είναι σημαντικό το ότι αυτοί που δεν δίναν σημασία σε τέτοιες συνταγές τώρα πια τις δίνουν. Πραγματικά. Σήμερα το απόγευμα, το βράδυ, έχω ετοιμάσει βίντεο τα πατατάκια με το σάκι το ρουβά που κάναμε.
Γιατί πήραμε άπειρα μηνύματα. Πώς κάνεις τα πατατάκια του Σάκη Τουρβά, πώς κάνεις τα πατατάκια, αυτά τα πατατάκια που του είπα να φτιάξει. Τα έκανα σε βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει για να κάνετε και σήμερα τα σπιτικά σας πατατάκια και να σας πετύχει 100%. Ελπίζω να το δει και ο Σάκης και να πει ότι είστε έτοιμοι. Και μόλις είστε έτοιμοι να κάνετε και εσείς τα δικά σας πατατάκια. Επαναλαμβάνω ότι ο Σάκης είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει σε περίπτωση που δεν τον έχετε γνωρίσει. Ο άνθρωπος είναι άγιος. Πραγματικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή. Δηλαδή είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Δηλαδή είναι καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά σπάνια συναντάς τέτοιους ανθρώπους. Και αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη μιλόπιτα. Ξαναλέω πάλι τα ίδια. Σε περίπτωση που έχετε την καλή διάθεση να γράφετε από κάτω τα βήματα της συνταγής και στα αγγλικά. Ή σε άλλες γλώσσες, μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο γιατί υπάρχει κόσμος που με βλέπει και δεν καταλαβαίνει το τι λέω. Επίσης να σας πω ότι στο τέλος θα κληρώσουμε πάλι ένα δωράκι, τα κλασικά, αυτά που κάνουμε κάθε μέρα. Γενικά κάθε μέρα όλοι τα live φτάνουν στο Facebook κοντά 1 εκατομμύριο reach, δηλαδή 1 εκατομμύριο κόσμος τα βλέπει, μπορεί να τα βλέπει για λίγο, μπορεί να τα βλέπει για πολύ. Πάρα πολλοί κάνουν τη συνταγή, οπότε γενικά τα live μας είναι συγκλονιστικά και αποφάσισα με το που τελειώσει το όλο πράγμα. Αυτά τα live να τα κρατήσω πάνω σε μια playlist στο Facebook για να μπορείτε να τα βλέπετε όλη την ώρα, γιατί στο Instagram δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, εξαφανίζονται. Από εδώ είναι το Facebook, από εδώ είναι το Instagram. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη μιλόπιτά μας και ίσως και μετά την καραντίνα να συνεχίσω να κάνω κάποια live στο σπίτι μια φορά την εβδομάδα. Έτσι λέω. Δεν ξέρω. Θα δω. Άμα είστε καλά, παιδιά. Τι λέω πάλι. Λοιπόν, πάμε. Μισό λεπτό να πάρω τον καφέ μου. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Έχουμε 7.500 ανθρώπους που μας βλέπουν στο Facebook και 4.166 που μας βλέπουν στο Instagram. Οπότε είμαστε κοντά 12.000. Λοιπόν, θα δουλέψουμε από εδώ. Καθίστε λίγο να βάλω το φως εδώ πέρα πίσω. Να χτυπάει εδώ. Τι να χτυπάει εδώ, ακόμα καλύτερα τώρα. Α, ναι. Καλά, έχω γίνει επαγγελματίας διευθυντής φωτογραφίας. Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, ουσιαστικά η συνταγή μας είναι η γρήγορη νηστίσιμη μιλόπιτα από το site. Την έχω χτυπώσει και εγώ, την εκτυπώσετε κι εσείς. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκολη. Θέλω να σας αποδείξω ότι ουσιαστικά τα πάντα που έχετε να κάνετε σε αυτή τη συνταγή είναι γελία. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε ένα ζυμάρι πάνω, ένα ζυμάρι κάτω και τη γέμιση μέσα. Δεν θα κάνουμε το κλασικό ζυμάρι της τάρτας που χρειάζεται να ψήσεις, να ξεκουράσεις και όλα τα υπόλοιπα. Κάνουμε μια εύκολη συνταγή, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το ζυμαράκι μας και να τα αφήσουμε στην άκρη. Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε με τη γέμιση και να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί το ζυμάρι θέλουμε το που το φτιάξουμε κατευθείαν να συνθέσουμε την τάρτα μας. Οπότε ξεκινήσουμε με τα μήλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη γέμιση μας. Η γέμιση είναι εδώ. Έχω 5 μήλα και έχω πάρει 5 πράσινα μήλα. Μπορείτε να πάρετε και 5 κόκκινα μήλα και 5 μπλε μήλα και 5 πορτοκαλί μήλα, ό,τι μήλα σας αρέσει. Απλά πρέπει να θυμόμαστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα μήλα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μιλόπιτα συνήθως είναι τα μήλα που κρατάνε περισσότερο το σχήμα τους. Τα πράσινα μήλα, να θυμάστε ότι και υπάρχουν και τα cooking apples, έτσι τα λένε στο εξωτερικό. Δηλαδή, άμα θα πας σε ένα σούπερ μάρκετ στην Αγγλία, θα έχει πολλά είδη από μήλα και συγχρόνως θα έχει και τα μήλα που λέγονται cooking apples. Αυτά είναι πολύ ξινά μήλα, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν είναι ξινόμηλα, δεν είναι σαν τα σμίτ, αυτά τα πράσινα που τρώμε. Είναι πολύ πιο ξινά μήλα, είναι πολύ πιο μεγάλα μήλα και χρησιμοποιούνται αμυγός για τέτοιες συνταγές. Γιατί έχουν την ιδιότητα, εκτός ότι είναι πάρα πολύ ξινά, και μας αρέσει αυτό γιατί μπορούμε να ισορροπήσουμε εμείς τη γεύση με τη ζάχαρη. Το φανταστικό που έχουν αυτά τα μήλα είναι ότι καθώς ψήνονται δεν χάουν καθόλου σχεδόν το σχήμα τους. Άμα θα βάλω σε αυτή τη συνταγή μόνο κόκκινα μήλα, να θυμάστε ότι θα γίνει πάρα πολύ νόστιμη η μιλόπιτα, απλά τα μήλα μας θα γίνουν πουρές καθώς ψήνονται. Γενικά τα κόκκινα μήλα λιώνουν πάρα πολύ εύκολα. Οπότε, αν βάλετε κόκκινα μήλα, δεν θα τρίψετε στο drift τα μήλα, θα τα κόψετε κομμάτια. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να έχετε ένα πράσινο, ένα κόκκινο, ένα Smith, ένα Pink Lady, ένα δεν ξέρω τι. Χρησιμοποιήστε όλα σας τα μήλα. Απλά δώστε διαφορετικές υφές και το κάθε μήλο, εμένα μου αρέσει και η μιλόπιτα. Ειλικρινά να έχει διαφορετικά μήλα μέσα, γιατί άμα έχει διαφορετικά μήλα μέσα, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να έχει διαφορετικές γεύσεις. Εγώ αυτή τη διαδικασία την κάνω με το μαχαίρι, γιατί είναι ψυχοθεραπεία για εμένα αυτό που βλέπετε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το κάνω. Εσείς αυτή τη διαδικασία που κάνω εγώ με το μαχαίρι θα την κάνετε κανονικά με το πίλερ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
όταν έρχεται η στιγμή που είναι να κάνω συνταγές με μήλα, πάντα κόβω πάνω κάτω, εδώ το μήλο, και αρχίζω το ξεφλουδίζω με το μαχαίρι μου. Γιατί το μαχαίρι, να θυμάστε, στον μάγειρα είναι ακριβώς όπως η κιθάρα στον κιθαρίστα. Μπορεί ο κιθαρίστας να θυμάται μια ζωή να παίζει τραγούδια, απλά τι γίνεται, άμα σταματήσει να εξασκείται, τι κάνει, τα δάχτυλά του λίγο σκληραίνουν, οπότε αρχίζει να μην κόβει πάρα πολύ καλά. Οπότε και ο μάγειρας, πάντα μα πάντα, όταν γίνεσαι υπερσεφ και σταματήσεις το μεγάλο καπέλο της κουζίνας όταν γίνεσαι και σταματήσεις να ασχολείσαι με τέτοιες διαδικασίες, δηλαδή να καθαρίσεις κρεμμύδια, να καθαρίσεις μήλα και όλα τα υπόλοιπα, αρχίζουν και σκληραίνουν τα δάχτυλά σου και δεν γίνεσαι πάρα πολύ καλός. Οπότε πάντα μα πάντα πρέπει να θυμάσαι να εξασκείς λίγο τα skills σου στο μαχαίρι. Οπότε, ξέρω σας ζάλισα λίγο, δεν έχω ετοιμάσει, θα μπορούσα σε αυτή τη συνταγή να έχω τριμμένα ήδη τα μήλα και να σας πω έχω τρίψει τα μήλα μου και μπλα μπλα μπλα. Αλλά γενικά θέλω να σας δείξω ότι η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, μπορείτε να την κάνετε όλοι σας και θα βάλω στη συνταγή, στο live μου, ακόμα και το καθάρισμα των μήλων, γιατί θέλω πραγματικά να σας δείξω ότι όλοι μπορείτε να το φτιάξετε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί άμα σας πω ότι σε 10 λεπτά γίνεται συνταγή και έχω τριμμένα τα μήλα και όλα τα υπόλοιπα, μετά θα λέτε ναι, ρε Άκη, αλλά τα έχεις όλα έτοιμα, γι' αυτό είναι 10 λεπτά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, σε οποιαδήποτε συνταγή έχω κάνει στην τηλεόραση, δεν έχω ψιλοκομμένο το κρεμμύδι. Ποτέ. Ποτέ δεν έχω ψιλοκομμένο το σκόρδο. Ποτέ. Ποτέ δεν έχω ψιλοκομμένα όλα μου τα υλικά. Ποτέ. Γιατί. Δεν θέλω απλά να πάρω μια κατσαρόλα και να σας πω ρίχνω το ένα, ρίχνω το άλλο, ρίχνω το παράλληλο, ρίχνω το παράλληλο, ρίχνω το παράλληλο. Αυτό δεν είναι μαγειρική. Αυτό δεν είναι φαμ. Δεν μοιείσαι ποτέ με τον άνθρωπο που μαγειρεύει. Γιατί άμα ένας άνθρωπος που μαγειρεύει τα έχει όλα έτοιμα ψιλοκομμένα, έχεις χάσει όλο το νόημα. Δεν θες να μπεις σε διαδικασία να κάνεις συνταγή. Οπότε γι' αυτό το λόγο πάντα μα πάντα, οτιδήποτε κάνω στην τηλεόραση, αφήνω να τα κάνω όλα από την αρχή, όλα από το μηδέν. Για να μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς ότι πραγματικά μαγειρεύω. Άμα απλά ρίχνω σε μια κατσαρόλα τα υλικά μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει ποτέ πικτίνι, να σας πω ότι κρατώντας τις φλούδες εδώ πέρα και το κεντρικό μέρος από το μήλο και βράζοντας με λίγο ζάχαρη, δημιουργούμε ένα ζελέ, μια πικτίνι. Η πικτίνι είναι αμυγός το υλικό που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε, για να φτιάξουμε μαρμελάδες. Αυτό δεν το έχω δείξει ποτέ, είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να το δείξω. Λοιπόν, τις φλούδες που έχουν μείνει εδώ πέρα, θα τις κρατήσω, άσχετα που έχω αφήσει το ταμπελάκι πάνω από τα μήλα, δεν πειράζει, γιατί θα τις βράσω με λίγο τσαγάκι και λίγο μέλι και θα κάνω ένα πολύ ωραίο detox chai, εντάξει. Οπότε τις φλούδες από τα μήλα, αν θυμάστε, πάντα να τις κρατάτε. Λοιπόν, και τώρα, έχω καθαρίσει τα 5 μήλα μου, είναι τέλεια, τα βλέπετε, και έχουμε πάρα πολλές έτσι επιλογές για το πώς μπορούμε να τα ετοιμάσουμε. Επιλογή νούμερο 1. Παίρνω το μήλο εδώ. Εγώ πάντα έτσι το κόβω. Κόβω γύρω-γύρω, το κέντρο φεύγει. Άμα ήθελα να κάνω πικτίνι, θα κρατούσα και το κεντρικά, τα τέτοια, πώς τα λένε, τα σποράκια, μας αρέσουν. Οπότε τι θα κάνω, τα δύο μήλα μου από εδώ, τα δύο, θα τα κόψω κομμάτια. Και τα άλλα 2-3 θα τα τρίψω στον τρίφτη, γιατί θέλω να έχω διαφορετικές υφές μέσα στην μηλωτικά μου. Οπότε, για να κόψω κομμάτια, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να κόψετε πολύ πολύ μικρά μπρινουάζ, πολύ μικρά κομματάκια εδώ. Μικρά κομματάκια, σε περίπτωση που τα κόψουμε μεγάλα δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνετε. Όχι, μπορείτε να κόψετε και κάποια πιο μεγάλα. Να, αυτά τα κόψω λίγο πιο μεγάλα εδώ. Διαφορετικές υφές. Αφήστε να υπάρχουν μήλα, να νιώθεις ότι έχεις δάγκωμα στο μήλο. Στη συνταγή νομίζω πως τα έχω τρίψει όλα στον τρίφτη. Περισσότερο τα τρίφω στον τρίφτη για να είμαι σίγουρος ότι άμα χρησιμοποιήσετε περισσότερα μήλα δεν θα σας βγάλει πολύ υγρασία. Γιατί άμα βγάλει πολύ υγρασία θα μας χαλάσει το ζυμαράκι. Οπότε τα δύο από αυτά τα κόβω εδώ πέρα ωραία κομμάτια. Τέλεια, τέλεια. Εν τω μεταξύ, να σα πω, ήθελα πάρα πολύ, καθώς μαγειρεύω, να έχω μια μουσική υπόκρουση από πίσω, για να μπορείτε να ακούτε κι εσείς μια ωραία μουσική και εγώ καθώς μαγειρεύω. Γιατί συνήθως όταν μαγειρεύω σπίτι, βάζω λίγο μουσικούλα εγώ. Απλά δεν μου αφήνει το Facebook να το κάνω. Σε περίπτωση που κάνω κάτι τέτοιο, μου κατεβάζει το βίντεο κατευθείαν, γιατί τα δικαιώματα της μουσικής δεν υπάρχουν στο Facebook. Στο YouTube είναι διαφορετικά, γιατί τις μουσικές τις αγοράζουμε. Οπότε, ναι, είναι παράνομο να παίρνεις και να ανεβάζεις μια μουσική και επειδή πηγαίνουμε νόμιμα, δεν θέλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, τα δύο μήλα τα κόψα σε κομματάκια εδώ. Θα ρίχνω μέσα.
Και τα άλλα τρία μήλα, αυτό που θα κάνω είναι το εξής, μία πετσέτα. Εδώ. Παίρνω μία πετσέτα. Αφήνω λίγο αυτά στην άκρη. Θα πάρω ένα τρίφτη και τα τρίβω εδώ. Τρίβω από τη μία πλευρά. Τώρα θα μου πείτε γιατί τρίβεις την πετσέτα πάνω, θα σας δείξω. Έτριψα. Έτριψα. Ξέρω μην βαριέστε. Απλά θέλω να σας δείξω ακριβώς τι κάνω. Γιατί και εσείς το ίδιο έκανετε. Εδώ και εδώ. Ουσιαστικά πάω γύρω γύρω στο μήλο. Και αφήνω μόνο το κεντρικό σημείο που έχει τα σποράκια μου. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ. Εντάξει, τα πράσινα μήλα είναι καταπληκτικά για αυτές τις συνταγές, γιατί όπως σας είπα μπορείς να ρυθμίσεις την γλυκύτητά τους. Άμα τώρα πάρω κόκκινα μήλα, τα κόκκινα μήλα, αν θυμάστε ότι όμως βάλετε μόνο κόκκινα μήλα, τα κόκκινα μήλα στην αρχή μπορεί να μου δείχνουν ότι δεν είναι γλυκά, αλλά καθώς ψήνονται γλυκαίνουν ακόμα παραπάνω. Οπότε γενικά παίρνω μια μιλόπιτα που είναι πάρα πολύ γλυκιά. Εμένα μου αρέσει η μιλόπιτα να μην είναι πολύ γλυκιά. Μ' αρέσει τη μιλόπιτα να την τρώω και να βάζω στρατηγία από πάνω άγλυκη. Και γενικότερα μου αρέσει η μιλόπιτα να είναι λίγο σε πρότυπα βορειοευρωπαϊκά, τύπου Γερμανία, Αυστρία, που αυτή τα γλυκά τους θα τρώνε σχετικά άγλυκα. Θεωρώ ότι η μιλόπιτα είναι από τα καλύτερα γλυκά που μπορείς να ετοιμάσεις και γενικά είναι ένα γλυκό που θα έπρεπε να ετοιμάζουμε κάθε εβδομάδα. Γιατί μπορεί να βρίσκεται στην κουζίνα μας, όποτε θέλουμε ένα γλυκάκι τρώμε τη μιλόπιτα, δεν έχουμε γενικά πολλές τύψεις, γιατί δεν έχει πάρα πολύ ζάχαρη και βέβαια άμα ρυθμίσουμε λίγο περισσότερο και το ζυμάρι μας, τότε είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, έτριψα τα μήλα μου και αυτό που θέλω να κάνω, να πάρω άλλο ένα μπολ, ποιο μπολ να πάρω, ποιο μπολ. Α, θα πάρω αυτό, που έχω τις φλούδες μου, γιατί θα ρίξω μέσα το ζουμάκι από τα μήλα για να κάνω το τσάι μου. Κοιτάξτε εδώ, θα πάρω και κοιτάξτε το νερό που βγάζει, το βλέπετε, φαίνεται έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό την παραπανήσια υγρασία να την αφαιρέσουμε, κοιτάξτε πόσο βγάζει. Όλο αυτό είναι ζουμάκι από τα μήλα. Σε περίπτωση που δεν αφαιρέσουμε όλο το ζουμάκι από τα μήλα τώρα, δεν το βγάζετε όλο, βγάζετε λίγο. Όλο αυτό το ζουμί, επειδή τα τρίψαμε, να το που ρίξουμε μέσα στο φούρνο θα πάει πάνω στο ζυμάρι και το ζυμάρι μας δεν θα γίνει τραγανό από κάτω. Οπότε, κρατάω το ζουμάκι μου αυτό μαζί με τα μήλα για να κάνω το τσάι μου και τα υπόλοιπα μήλα θα ρίχνω μέσα με τα ψιλοκομμένα μήλα. Οπότε έχω τώρα διαφορετικές υφές. Έχω και μήλα ολόκληρα και μήλα τριμμένα που θα δέσει αυτό το ζυμάρι και θα γίνει τέλειο. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Σε αντίθετη περίπτωση, αν θέλετε να, πώς το λένε, να κάνετε αυτή τη διαδικασία και να σουρώσετε, πρέπει να προσθέσετε περίπου 75 γραμμάρια μπισκότα μέσα για να μπορέσει να δέσει το μείγμα ή φρυγανιά. Γιατί σε περίπτωση που αφήσουμε τα μήλα τριμμένα κατευθείαν μέσα στο ζυμάρι μας, θα πανιάσει η γέμισή μας. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Ή σουρώνετε λίγο για να φύγει παραπανήσια η υγρασία, ή βάζουμε μέσα στο μείγμα μας λίγο μπισκοτάκι ή φρυγανιά τριμμένη για να μπορέσει να τραβήξει τα υγρά. Τώρα, εδώ μέσα θα ρίξω λίγο χυμό από λεμόνι. Γιατί ο χυμός από λεμόνι τι θα κάνει, θα σταματήσει τα μήλα μου από την οξύδωση. Για να μην μαυρίσουν εδώ. Οπότε ανακατεύω. Θα ρίξω μέσα τα μυρωδικά μου, λίγο κανέλα. Μ' αρέσει το ginger, άμα έχετε ginger καλός. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε τώρα γαρίφαλο στο σπίτι, γιατί κάνετε γλυκάκια. Μπορείτε να βάλετε λίγο γαρίφαλο και κανέλα. Μπορείτε να βάλετε λίγο κανέλα, ginger και γαρίφαλο. Εγώ θα βάλω και γαρίφαλο. Εδώ, αλλά λίγο γαρίφαλο, μην βάλετε πολύ, γιατί αν βάλετε πολύ γαρίφαλο σκεπάζει όλα τα υπόλοιπα μυρωδικά. Δηλαδή, ίσα ίσα ένα τέταρτο, ένα πέμπτο τη κουταλιά του γλυκού. Δηλαδή θέλει πολύ λίγο. Θα ρίξω μέσα και τη ζάχαρη μου, που την έτσι. Εδώ. Για να δούμε ξέρετε τίποτα από τα υλικά της γέμισης. Μήλα, λεμόνι, ζάχαρη, τζίντζερ, κανέλα, βανίλια, χύσμα. Δεν θα βάλω γιατί έβαλα όλα αυτά τα μυρωδικά. Και σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε κάποιους ξηρούς καρπούς, μπορείτε. Ό,τι σας έχει περισσέψει, μπορείτε να τα ρίξετε εδώ μέσα. Θα τα ψιλοκόψω. Λίγα καρύδια, λίγα αμυγδαλά. Ό,τι σας αρέσει, πάρτε, ψιλοκόψτε εδώ. Τέλεια. Ό,τι μα ό,τι σας έχει περισσέψει.
Και να σα πω την αλήθεια, και τίποτα να μα έχει περισσέψει δεν πειράζει. Περισσότερο το κάνουμε για το δάγκωμα. Εκεί πέρα που τρώσει την ηλόπιτα, επειδή είναι πάρα πολύ αφράτη, θες κάτι να σταματάει την μπουκιά σου και να ασχολήσει περισσότερο στο στόμα με το φαγητό. Αυτό γενικά πρέπει να σα γίνει ένα κανόνα, ότι όταν το φαγητό μα είναι πάρα πολύ έτσι, να το πω έτσι, μαλακό, θέλουμε να βάλουμε κάτι σκληρό μέσα για να μπορέσει. Για να μπορέσει, πώς το λένε, να έχει δάγκωμα το φαγητό μας. Να ξέρετε πάντα μα πάντα ότι όταν υπάρχει κάτι τραγανό σε ένα φαγητό, δίνει αυτόματο σήμα στον εγκέφαλο ότι το φαγητό που τρώμε είναι νόστιμο. Γι' αυτό το λόγο όλα τα σνακ που τρώμε, τύπου πατατάκια και όλα τα υπόλοιπα, μας φαίνονται νόστιμα, γιατί κάνει χρουκ. Το χρουκ κατευθείαν δίνει σήμα στον εγκέφαλο ότι είναι νόστιμο. Γι' αυτό πάντα στην κουρμέ κουζίνα ή σε οποιοδήποτε μαγαζί, πάντα θέλουμε ένα τραγανό στοιχείο πάνω στο φαγητό μας για να μας δίνει την αίσθηση ότι το φαγητό που τρώμε είναι νόστιμο. Δίνει σήμα, είναι κόλπο. Ακόμα και το τραγανό στοιχείο νόστιμο να μην είναι, άμα θα κάνει κρούτς, θα μας κάνει το υπόλοιπο φαγητό μας ακόμα πιο νόστιμο. Αυτό πρέπει να το θυμάστε. Οπότε, έβαλα μέσα και τους ξηρούς καρπούς, θα ανακατέψω. Και αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι της συνταγής. Εντάξει. Το δύσκολο κομμάτι της συνταγής μόλις έφυγε. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε καστανή ζάχαρη, μπορείτε σε αυτή τη συνταγή. Να αντικαταστήσετε την λευκή ζάχαρη με καστανή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και εδώ πέρα συνήθως πάντα μα πάντα δοκιμάζουμε. Όπως σας είπαμε, βάλουμε διαφορετικά μήλα. Εγώ τώρα η ζάχαρη που σας έχω δώσει είναι για πράσινα μήλα. Άμα θα βάλετε και κόκκινα μήλα και pink lady μήλα, πιο γλυκά μήλα, θα λατώσετε λίγο τη ζάχαρη. Και βλέπουμε. Μελλοντικά. Αυτό μπορεί να το φάω σκέτο. Λοιπόν, άρα. Η γέμιση μας είναι έτοιμη. Να αφήνω στην άκρη εδώ. Να πιω και μια σταγιά καφέ. Φρέντο εσπρέσο από το σπίτι. Φρέντο εσπρέσο Αγίας Παρασκευής. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη βάση μας. Τη βάση μας είναι τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Ουσιαστικά θέλω σε ένα μπολ να ρίξετε το λάδι. Πόσο λάδι έχω? 200 σπορέλαιο. Άμα θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο μπορείτε. Αλλά όχι όλο ελαιόλαδο, 50-60 γραμμάρια ελαιόλαδο και το υπόλοιπο σπορέλαιο, γιατί αλλιώς αν βάλουμε 200 γραμμάρια ελαιόλαδο θα έχει χαρακτηριστική γεύση ελαιόλαδο η μιλόπιτά μας. Αλλά μπορεί και να σας αρέσει αυτό. Λοιπόν, άντε να ανοίξω το φούρνο, να το ανοίξω. Εδώ. Θα ρίξω μέσα το χυμό από το πορτοκάλι, 120 γραμμάρια. Μην βάλετε χυμό από δύο πορτοκάλια, ζυγίστε το χυμό πορτοκάλι, γιατί μερικά πορτοκάλια έχουν περισσότερο ζουμί, μερικά έχουν λιγότερο. Εδώ. Λοιπόν, ζάχαρη, πορτοκάλι, σπορέλαιο. Ξέχασα κάτι, ζάχαρη, πορτοκάλι, σπορέλαιο. Θα ρίξω μέσα και το ξύσμα από τα πορτοκάλια. Εδώ. Αλλά εννοείται ξύσμα από πορτοκάλια μπορείτε να βάλετε και στη γέμιση, έτσι. Η γέμιση που σας έχω δώσει, τα αρωματικά που θα βάλετε μέσα είναι ανάλογα με τα γούστα. Μπορεί να μην σας αρέσει κανέλα, βέβαια δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος που να μην του αρέσει κανέλα. Αλλά λέμε τώρα. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει κανέλα, θα βάλετε χυμό από πορτοκάλι, θα βάλετε ξύσμα από πορτοκάλι, ξύσμα από λεμόνι, βανιλίτσα. Βάλτε ό,τι σας αρέσει. Κάντε τη γέμιση δικιά σας. Καλά, εντάξει, για πρώτη φορά μπορείτε να δοκιμάσετε τη συνταγή μου και μετά κάντε τη δικιά σας. Γιατί θέλω 100% να σας πετύχει. Μην αρχίσετε και βάζετε βλακίες μέσα που δεν τρώγονται. Και εδώ ένα σύρμα. Ανακατεύω. Και καλό θα ήταν να ανακατέψετε σε αυτό το σημείο μέχρι που να δείτε ότι η ζάχαρη έχει σχεδόν διαλυθεί. Δεν θέλουμε να υπάρχει ολόκληρη. Τώρα θα μου πείτε, άμα είναι να την ανακατέψω, γιατί να μην βάλω άχνη ζάχαρη. Έχεις δίκιο, φίλε μου, εσύ που ρώτησες. Απλά τι γίνεται. Στην περίπτωση που βάλουμε άχνη ζάχαρη, το μείγμα μας ποτέ δεν θα αποκτήσει συμπαγή υφή. Η κανονική ζάχαρη, καθώς λιώνει μέσα στο φούρνο, καραμελώνει και δένει τη βάση μας. Σε περίπτωση που βάλουμε άχνη ζάχαρη, δεν θα δέσει ποτέ η βάση μας. Οπότε θα κάνουμε κάτι λάθος. Λοιπόν. Στη συνταγή δεν γράφω αλάτι εδώ. Θα έπρεπε να γράφω και αλάτι. Οπότε θα ρίξετε και μία πρέζα αλάτι. Να το βάλουμε στη συνταγή Diana, άμα το βλέπει. Μία πρέζα αλάτι εδώ. Αν και μου λένε τα κορίτσια ότι δεν πρέπει να αλλάζω τις συνταγές, γιατί άμα τις αλλάζω, χαλάει το SEO. Οπότε δεν ανεβαίνουν ψηλά στο Google στην αναζήτηση. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μία γεμάτη κουταλιά της σούπας baking powder. Και όταν λέω γεμάτη, το εννοώ. Κοιτάξτε, εδώ. Ανακατεύω το αλεύρι, 550 γραμμάρια αλεύρι με το baking powder. Ρίχνω μέσα. Δεν ξέχασα τίποτα. Όχι. Ανακατεύω στην αρχή με ένα κουτάλι. Και η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Έχουμε έτοιμο το ζυμάρι μας εδώ. Τώρα σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Εδώ ανακατεύω λίγο.
Ναι, ισχύει, θα αρχίσει να δένει, να αποκτάει υφή. Εν τω μεταξύ, αυτό το ζυμαράκι εδώ πέρα που βλέπετε, το τόσο εύκολο, είναι πολύ ωραίο και για μπισκοτάκια. Γιατί θα καταλάβετε, όταν δοκιμάσετε την λεπτά στο τέλος θα πείτε πω, τι ωραίο ζυμαράκι είναι αυτό. Είναι πολύ ωραίο ζυμαράκι και μπορεί όντως να χρησιμοποιηθεί για να κάνετε και μπισκοτάκια. Λοιπόν, ανακατεύω, αρχίζει να δένει το μείγμα εδώ. Και κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο θα νομίζετε ότι κάτι έχετε κάνει λάθος, σωστά. Κοιτάξτε. Εδώ είμαστε. Βλέπετε. Φαίνεται σαν να είναι κομμένο, έτσι δεν είναι. Έτσι θέλουμε να είναι. Δεν θέλω να παρανακατέψετε. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να ανακατεύετε, το μείγμα μας θα δένει. Και άμα δέσει το μείγμα μας, τι θα κάνει, θα πετάει έξω το λάδι που βάλαμε. Οπότε, στο τέλος θα φάμε ένα ζυμαράκι που θα έχει την αίσθηση ότι έχει πολύ λάδι, γιατί το λάδι θα έχει βγει απ' έξω και στη μέση θα έχει γίνει σαν ψωμί. Οπότε, όσο λιγότερο ανακατεύουμε τώρα, τόσο πιο ωραία θα βγει η συνταγή μας. Σε αυτό το σημείο σταματάμε και πάμε κατευθείαν να στήσουμε. Εδώ. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ρίξω ελαιόλαδο. Μπορείτε να ρίξετε και σπορέλαιο, δεν πειράζει. Φροντίζουμε να πάει παντού το λαδάκι μας εδώ. Έχω μία φόρμα, πόσο είναι, 25 άρα, με αποσπόμενη βάση. Αν δεν έχετε φόρμα με αποσπόμενη βάση, πάρτε μία άλλη. Να σας πω ότι στο e-shop μας, όσοι έχετε παραγγείλει πράγματα, εμείς τα έχουμε στείλει, τα στέλνουμε σε 2 μέρες. Απλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε όλες τις μεταφορικές. Σας το λέω για οτιδήποτε και αν παραγγέλνετε. Υπάρχει περίπτωση, εμείς έχουμε στείλει δέματα στην εταιρεία που συνεργαζόμαστε για τα courier και εκεί πέρα μπορεί να κάτσει και 10 μέρες. Οπότε γενικά οτιδήποτε σας αργεί σε courier να σε έρθει σπίτι δεν φταίει ο πάροχος, εμείς τα στέλνουμε. Φταίει η εταιρεία επειδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλά δέματα, δεν μπορούν να τα μεταφέρουν. Οπότε αν αργεί κάτι, μην τα ρίχνετε σε εμάς, ρίξτε τα εκεί που πρέπει. Λοιπόν, τώρα, κοιτάξτε εδώ, πολύ απλά θα το κάνω. Απλώστε με το χέρι σας, περίπου το μισό μείγμα, εδώ. Είναι συγκλονιστική συνταγή, δεν υπάρχει. Δηλαδή, και να μην έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου ζαχαροπλαστική, αυτή τη μιλόπιτα μπορείς να την κάνεις. Και ξαναλέω, αν και στον τίτλο έχουμε νηστίσιμη μιλόπιτα, κακώς την έχουμε βάλει νηστίσιμη, έπρεπε να την βάλουμε σαν τίτλο υπεργαμάτη μιλόπιτα, απλά, και δεν πρέπει να βρίζω και τέτοιες μέρες. Μούτζωσέ με, σε παρακαλώ, κύριε Μουσή, που με βλέπεις, μπράβο. Απλά τυχαίνει να είναι και νηστίσιμη, οπότε γράψαμε ότι είναι και νηστίσιμη. Κακώς, γιατί η μιλόπιτα είναι τόσο σούπερ που δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας τίτλος νηστίσιμη, γιατί ίσως για κάποιους να είναι αποτρεπτικό. Λοιπόν, να βάλω λίγο ακόμα στη βάση. Θέλω περίπου να βάλω ελάχιστα παραπάνω από το μισό. Εδώ. Και όπως βλέπετε εδώ, καθώς γεμίζω, λίγο με τα χέρια μου, φτιάχνω ένα μικρό γύσο γύρω-γύρω, εδώ, για να μπορέσει να συγκρατήσει τη γέμιση. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε, πιο ρουστίκ δεν γίνεται. Δεν χρειάζεται να το κάνετε τέλειο. Απλά λίγη βάση, γιατί μοιάζεστε. Τώρα θα αποκτήσουν όλο νόημα. Έτσι όπως είναι, ρίχνω μέσα όλη μου τη γέμιση, εδώ. Έρχομαι. Και μόλις ρίξουμε τη γέμιση, την υπόλοιπη, επειδή δεν μπορούμε να την απλώσουμε, τη σπάμε σε μικρά μικρά κομματάκια εδώ. Κοιτάξτε. Μην ανησυχείτε, έχουμε βάλει το baking powder μέσα. Οπότε όλα αυτά θα απλώσουν και θα γίνουν ένα ζυμάρι στο τέλος. Οπότε σπάστε από πάνω την υπόλοιπη γέμιση σας εδώ, τα χέρια. Την υπόλοιπη βάση σας, συγγνώμη, το υπόλοιπο μπισκοτάκι μας, εδώ. Άμα θέλετε να έχει πιο κροκάντι αποτέλεσμα από πάνω, μπορείτε να πετάξετε και λίγο ζάχαρη, κανονική, κρυσταλλική ή καστανή, για να έτσι κάνει κρούτσου κρούτσου στο τέλος από πάνω, αλλά μην ανησυχείτε, το ζυμάρι θα γίνει τέλειο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, μία μιλοπιτάρα που έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο φούρνος μου είναι προσαρμοσμένος 170 νομίζω. 170, μπράβο. Και θα ψήσουμε περίπου εδώ, στο τέλος για να γυρίσω την ψωμιέρα, εδώ. 170 θα ψήσουμε περίπου 40 με 50 λεπτάκια μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα από πάνω. Τώρα εδώ πέρα θέλω να προσέξετε πάρα πολύ και να αφήσετε ψηλά ψηλά τη σχάρα για να μπορέσει να περνάει ο αέρας από κάτω και να κάνει τραγανή τη μιλόπιτα από κάτω. Γιατί από πάνω θα γίνει 100% τραγανή. Από κάτω πρέπει λίγο να προσέξουμε. Μισό λεπτό και λίγο να καθαρίσω εδώ για να φέρω την έτοιμη και να σας δείξω πώς είναι. Εδώ και εδώ. Πάει και αυτό στην άκρη και αυτό στην άκρη. Και εδώ.
Ωραία, είναι αυτό. Καφεδάρα και μιλοπιτάρα. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Σε πόση ώρα την ετοιμάσαμε τώρα πραγματικά. Και μιλούσα τόση ώρα. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν μιλούσα και είχα πάρει εργολαβία το όλο πράγμα, θα είχαμε τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ. Όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γιατί όλα δένουν μόνα τους. Να βλέπετε. Απλά επειδή το baking powder δουλεύει, φουσκώνει και δένει τα πάντα όλα. Κοιτάξτε από πάνω. Απλά έσπασα, υπήρχαν κενά, αλλά τελικά έδεσε μιλόπιτα. Και αυτό που θέλω να δείτε, το φανταστικό που θέλω να δείτε, είναι εδώ. Καθίστε να τη βγάλω. Έλα, έλα. Από κάτω έγινε τέλεια. Να τη σηκώσω εδώ, να μην σπάσει εδώ θέλω. Εδώ, κοιτάξτε. Έγινε τέλεια γιατί την είχα ψηλά ψηλά στη σχάρα και έβγαλα την παραπανήσια υγρασία από τα μήλα. Σε περίπτωση που δεν έβγαζα την παραπανήσια υγρασία από τα μήλα, καταλαβαίνετε ότι θα πάνιαζε από κάτω το, πώς το λένε, το μπισκοτάκι μας. Οπότε τώρα τι βάζω, άχνη ζάχαρη. Αλλά θα τρελαθεί τώρα, κανέλα. Εννοείται πως μπορείτε να σερβίρετε με σαντιγί, όπως σας είπα, εγώ τρελαίνομαι για σαντιγί. Από πάνω από μιλότητα. Ένα χέρι. Εδώ. Και θα κόψω ένα κομμάτι, θα κόψω από εδώ για να βλέπετε. Εντάξτε. Ο Χριστός και η Παναγία. Το βλέπετε, ένα. Δύο. Θα φέρω ένα ωραίο πιατάκι. Καλά, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε. Μπορείτε να βάλετε και γιαουρτάκια αν θέλετε. Και κοιτάξτε εδώ. Μιλόπιτα εγγύηση, πετρετζίκης. Θα την κάνετε. Άμα θέλετε, τη βάζετε στο μάικρο 30-40 δευτερόλεπτα το κομμάτι, το ζεσταίνετε και βάζετε μία μπάλα παγωτό από πάνω, εφόσον δεν νηστεύετε. Άμα νηστεύετε, δεν βάζετε τίποτα από πάνω, την τρώτε έτσι όπως είναι. Μαγεία. Δεν υπάρχει. Είναι μαγεία. Είναι ψημένο, το ζυμάρι και κάτω και πάνω. Και καταλαβαίνεις μήλα. Έχεις δάγκωμα. Έχεις αίσθηση. Έχεις γεύση. Είναι φανταστική συνταγή. Είναι μια συνταγή που δεν χρειάζεται να νηστεύεις για να την κάνεις. Σας το λέω να το ξέρετε. Σε περίπτωση που την κάνετε επειδή είναι νηστίσιμη, κάνετε λάθος. Είναι πεντανόστιμη από μόνη της. Αυτή θα την ευχαριστηθώ με τον καφέ μου, η αλήθεια είναι. Κοιτάξτε εδώ. Το έχεις την καφεδάρα σου και τη μιλοπιτάρα σου. Πω πω Παναγία μου. Αυτό είναι το τέλειο πρωινό. Έτσι πρέπει να ξυπνάς κάθε μέρα. Λοιπόν, θα κληρώσω ένα μαχαιράκι. Εδώ, αυτό. Το βρώμικο. Πλάκα κάνω. Καθαρό. Ένα στο Facebook, ένα στο Instagram. Στο Facebook, κάτω ακριβώς από το live, θα γράψετε akisishop.com, μία ενιαία λέξη. Και στο Instagram θα κάνουμε post τώρα τη μιλόπιτα. Οπότε από εκεί κάτω θα γράψετε axishop.com ενιαία μία λέξη. Ελπίζω να την κάνετε τη συνταγή. Με ξύχνει κρατάει πολλές μέρες. Σε περίπτωση που την κάνετε, αφήστε την έξω, δεν έχει κανένα πρόβλημα, σκεπάστε καλά και έχει διεύκολη ζωή τουλάχιστον 3-4 μέρες, 5-6, 7. Το φούρνο, πολύ σημαντικό, 170 ώρες παραπάνω και ελέγξτε, να είναι ψημένη μέσα έξω. Φιλάκια πολλά, δεν ξέρω αν το βράδυ θα κάνω live, γιατί σήμερα σταυρώνει το Χριστούλης, οπότε ή θα κάνω live πολύ νωρίς ή δεν θα κάνω καθόλου, αύριο θα κάνουμε φακές, το Σαββατό θα κάνουμε μαγειρίτσα, την Κυριακή θα κάνουμε αρνί στο φούρνο με πατάτες. Μαζέψτε τα υλικά για το αρνί, θα το φτιάξουμε μαζί, θα σας πω όλα τα μυστικά, θα το φτιάξουμε 10 ώρα το πρωί, 9.30 ώρα θα τρώτε όλοι. Και θα είναι το πιο τέλειο αρνί που έχει το δοκιμάσει. Φιλάκια πολλά. Τέλος.